Ο θεσμός Μπράβο αναπτύχθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στη χώρα μας και εντάσσεται στην πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ελλάδα 2020. Στη φετινή διοργάνωση υποβλήθηκε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης πρόταση στον πυλώνα περιβάλλον με θέμα πόρος Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών. Η υποψηφιότητα του Δήμου συγκέντρωσε πολύ υψηλή βαθμολογία και απέσπασε τιμητική διάκριση. Άλλη μια τιμητική διάκριση για τον πόρο Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών 2016. Τα βραβεία Μπράβο, ένας θεσμός εδώ που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην χώρα μας, πριν λίγες ημέρες, στο Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών. Είχαμε την τιμή να προσκληθούμε, καθώς ήμασταν υποψήφοι για βραβείο, πήραμε τιμητική διάκριση για την δράση μας αυτή. Στην απονομή των βραβείων Μπράβο 2017 περευρέθηκε εκ μέρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης ο Αντιδήμαρχος Φερών και πρωτογενούς τομέα, κ. Νικόλαος Γκότσης, ο οποίος παρέλαβε την τιμητική διάκριση από του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νότι Μηταράκη. Έπαιξε το βίντεο με τη δράση μας σε όλους τους παριστάμενους και να σας πω ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον τραπεζικό κόσμο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου μας, της Δημοτικής Ενότητας και η καθιέρωση σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης ως Ευρωπαϊκού Χωριού Πελαργών τον Πόρο, ήταν κάτι που κέντρισε το ενδιαφέρον, κέρδισε τις εντυπώσεις και είναι πολύ σημαντικό για αυτόν τον ακριτικό μας οικισμό να λαμβάνει κάθε φορά τέτοιου είδους τιμητικές διακρίσεις.